Να σας καλωσορίσουμε. Ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας ανακοινώνει σήμερα την έναρξη των δράσεων ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, για την κοινωνία και το λαό του Δήμου μας. Και ξεκινάμε τις δράσεις με τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και σήμερα παρουσιάζουμε ταυτόχρονα και το φυλάδιο, το ειδικό φυλάδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο συγκροτήσαμε μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Πάνος Μιλωνάς. Οι δράσεις θα πολλαπλασιαστούν και θα διευρυνθούν όχι μονάχα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μας δομών, αλλά και σε όλη μας κοινωνία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Γιώργου Μαχημάρη και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι εξής: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων και Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη τιμή που μας κάνουν σήμερα τα μέλη του πάνελ και ξεκινώντας να αναφερθώ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο και στο πρόσωπό του να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κερκύρας κύριο Αλαμάνο, τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων κύριο Θεόφιλο Μελεγγίδη και στο πρόσωπό του και τον Περιφερειακό Διευθυντή τον κύριο Αθανασόπουλο αλλά και τον Διευθυντή Αστυνομίας τον κύριο Γιαννούλη, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Κέρκυρας τον κύριο Νικόλα Κολοβό και στο πρόσωπό του φυσικά όλους τους πυροσβέστες, αλλά φυσικά και τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τον κύριο Γεωργανά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σας παρακαλούμε θερμά για τον πολλαπλασιασμό των δράσεων που θα ανακοινώσουμε σήμερα, καθώς επίσης και να συμβάλλετε όσο μπορείτε από πλευρά σας στην ανάδειξη των θεμάτων όλων που αφορούν την οδική ασφάλεια στο νησί μας. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, την πρόεδρο του Ινστιτούτου, για την πολύ μεγάλη τιμή που μας κάνει σήμερα να παρευρίσκεται μαζί μας, παρότι έχει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου, αξιότιμοι κύριοι του πάνελ, να κάνω μια ειδική μνήμα στην κυρία Μιλωνά, διότι πρόκειται για μια γυναίκα πρότυπο με διεθνείς διακρίσεις και αναγνώριση, έχοντας εκπαιδεύσει γενιές και γενιές Ελλήνων για τη σωστή συμπεριφορά στην οδήγηση, συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα το πολύτιμο και αναντικατάστατο έργο σε ολόκληρο τη χώρα. Σε γενικές γραμμές, και η βασική έννοια των δράσεων που θα ανακοινώσουμε είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας, των οδηγών και των οδηγών μοτοσυκλετιστών και των τωρινών αλλά και των μελλοντικών, ξεκινώντας από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις μας έχουν δρομολογηθεί ως εξής. Από Δευτέρα 21 Μαρτίου ως και Παρασκευή 8 Απριλίου θα πρόκειται να γίνει η διανομή φυλαδίου στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με την συνοδεία αστυνομικών. Πρόκειται για το φυλάδιο το οποίο κρατώ στα χέρια μου και το οποίο, όπως είπα και πριν, έγινε σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες του Πάνος Μιλωνάς. Το ίδιο φυλάδιο θα διανεμηθεί και στις διασταυρώσεις του οδικού δικτύου του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και ειδικό βάρος είναι οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 9 Μαΐου έως και Παρασκευή 13 Μαΐου. Πρόκειται για μια πενθήμερη δράση του Ινστιτούτου Πάνος Μιλωνάς στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας,
ξεκινώντας ξανά από τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση προσωμιωτών και καθώς επίσης και οι μερίδες με ομιλίες από τον Διευθυντή της Αστυνομίας, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής, εκπρόσωπο του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας και ειδικό επιστήμονα του Πάνος Μιλωνάς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκ μέρους του Δημάρχου κ. Γιώργου Μαχημάρη, της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων των Κοινοτήτων, αλλά και όλων των φορέων του Δήμου μας, καθώς επίσης και των Διευθυντών των Σχολείων που θα συνεργαστούν στις συγκεκριμένες δράσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση στις δράσεις αυτές, αλλά και για την άψογη συνεργασία και εκφράζουμε την ελπίδα, φυσικά, να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στην άσφαλτο. Το λόγο θα ήθελα να δώσω στην κυρία Μιλωνά. Σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κόκαλη, εσάς και τον κύριο Μαχημάρη, τον Δήμαρχο, για το ενδιαφέρον αυτή τη συνεργασία που ήδη προδιαγράφεται ακόμη πιο αποτελεσματική από όσο ξεκίνησε. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Αγγελόπουλο, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας και να πω πως με πολύ χαρά είμαστε σήμερα εδώ στην Κέρκυρα μαζί με την Διευθύντρια του Ινστιτούτου και υπεύθυνη ποιότητας την κυρία Νιωτάκη. Και πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση και ειδικά αυτή την περίοδο που ξεκινάμε, ανακοινώνουμε αυτή τη συνεργασία. Μόλις δύο μέρες πριν ξεκινήσει η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που το Ινστιτούτο συνδιοργανώνει εδώ και 15 χρόνια με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και σε ένα έτος που είναι Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας φέτος, όπως ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξεκινάμε με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί οι νέοι μας είναι αυτοί που πλήττονται κυρίως από τα τροχαία. Δυστυχώς και στην περιοχή ο αριθμός των τροχαίων κοστίζει ζωές, είναι πλήγμα για την οικογένεια, την κοινωνία και την ανάπτυξη του τόπου. Και μάλιστα οι νέοι χρήστες του δρόμου ηλικίας 15-30 χρόνων αντιπροσωπεύουν το 25% των τροχαίων θανάτων στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό, παρότι έχουμε ήδη φίλους και συνεργάτες και πολλούς εθελοντές στην όμορφη Κέρκυρα, είναι πολύ σημαντικό που αυτή τη φορά θα έρθουμε με όλο τον εξοπλισμό της κινητής μας μονάδας για να είμαστε κοντά στους έφηβους, στα γυμνάσια και στα λύκεια της Βόρειας Κέρκυρας, γιατί αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί οδηγοί, είναι αυτά που θα πιάσουν σύντομα το τιμόνι. Κάποιοι από αυτά τα παιδιά ήδη πιάνουν το τιμόνι χωρίς να χρειάζεται, χωρίς να πρέπει. Και αν λάβουμε υπόψη μας και τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε για τη συνοδευόμενη οδήγηση ξεκινώντας από τα 17, είναι ακόμη πιο χρήσιμο αυτό που θα κάνουμε, να είμαστε κοντά στα παιδιά, κοντά στους μαθητές, για να μάθουν πόσο θα πρέπει να προσέχουν στον δρόμο, τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, τα θέματα του αλκοόλ, τα θέματα της ταχύτητας, τα θέματα της σύνεσης και της προσοχής. Άρα πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στο να διαμορφωθεί μια κουλτούρα οδικής παιδείας, αλλά πραγματικά να σώσει ζωές και να διαμορφώσει και να προδιαγράψει ένα καλύτερο μέλλον. Η οδική ασφάλεια είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού και έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κόκαλη, που αυτή τη συνεργασία που ξεκινήσατε με τους συνεργάτες μου και έχω και εγώ τη χαρά να είμαι κοντά μας. Πιστεύουμε ότι θα την κάνουμε μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία και θα έχουμε και καινούριους φίλους στην Κέρκυρα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε μια τεράστια εμπειρία στο Ινστιτούτο, τόσο συμβουλευτικό όργανο στον ΟΗΕ, όσο και με τις διακρίσεις και την πολύτιμη πείρα που έχουμε αποκτήσει με ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών συνεργατών. Να πούμε ότι τα προγράμματα αυτά που θα γίνουν στα σχολεία είναι πιστοποιημένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γίνονται με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και βέβαια συμμετέχουμε εδώ και 5 χρόνια τώρα και σαν σύμβουλοι του Υπουργείου Παιδείας συνδιοργανώνουμε με την εκπαιδευτική τηλεόραση το διαγωνισμό ψηφιακής δημιουργίας, οπότε και τα παιδιά
της Κέρκυρας θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Και τη χαρά που μας κάνει να βρίσκεται στο νησί της Κέρκυρας και να έχει αυτή τη συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Κόκαλη Σπυριδούλα, κύριε Διευθυντά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κύριε Κολοβέ, κύριε εκπρόσωπε της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, κύριε Μελεκίδη, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τόσο για τη συνεργασία, όσο και για την πρόσκληση όλους τους φορείς και ιδιαίτερα το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και την κυρία Κόκαλη για την πρόσκληση. Οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων, σταματώ στα stop και παραχωρώ προτεραιότητα, δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, φοράω πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας. Η χώρα μας αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας, με τα τροχαία ατυχήματα να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως αιτία θανάτου και πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών. Γι' αυτό αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαίδευσης να συμβάλλουν στη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής παιδείας και κυκλοφοριακής αγωγής. Η ασφάλεια των παιδιών και η πρόληψη των ατυχημάτων θα πρέπει να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά είναι οι πιο ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου και εκτίθενται περισσότερο σε κίνδυνο από τους ενήλικες. Ο ρόλος του σχολείου οφείλει να είναι καταλυτικός στη διαμόρφωση της παιδείας για την κυκλοφοριακή αγωγή, στοχεύοντας στη μελλοντική πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, στοχεύοντας στην πρόληψη των ατυχημάτων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τις αντίστοιχες δράσεις. Η σχετική εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί πρώτον στην ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου καθώς και στην υιοθέτηση ορθών συμπεριφορών όσων κυκλοφορούν στο δρόμο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κινδύνου σε σχέση με τη μετακίνησή τους και να μάθουν να μην προκαλούν ούτε να εμπλέκονται οι ίδιοι σε επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ατυχήματα. Αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο της κυκλοφοριακής αγωγής η ανάπτυξη της αντίληψης του αποτελέσματος της συμπεριφοράς του πεζού και του οδηγού στον δρόμο. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ένταξη της διδασκαλίας της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς στα σχολεία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και έναν τομέα στον οποίο η χώρα μας πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο. Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση θα μπορούσε να έχει πολυεπίπεδη στοχοθεσία, επιτρέποντας στο μαθητή να εξοικειωθεί και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα οδικής ασφάλειας, να ενισχύσει το αίσθημα της προσωπικής του ευθύνης για τη διαφύλαξη της ζωής, να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους στο δρόμο, να γνωρίσει βεβαίως τα σήματα και τους κανόνες κυκλοφορίας και την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή και να εξοικειωθεί με προτάσεις για τη μείωση των ατυχημάτων. Η προσπάθεια για την εξασφάλιση της ορθής κυκλοφοριακής αγωγής σε κάθε μαθητή, σε κάθε μαθήτρια, πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς με τη διδασκαλία από τους γονείς ως μικρό παιδί και τη σωστή συμπεριφορά ως πεζού, ως νέος. Απαραίτητα είναι τα συστηματικά προγράμματα διδασκαλίας οδικής ασφάλειας στα σχολεία, τα οποία πρέπει αρχικά να αναφέρονται στους κανόνες κυκλοφορίας των πεζών και στους ποδηλάτες και γενικότερα στους χρήστες των δικύκλων και ακολούθως να επικεντρώνονται στην οδήγηση οχημάτων και να συνεχίζονται έπειτα σε όλες τις ηλικίες. Καλή σας ημέρα. Όπως σας είπε νωρίτερα και η κυρία Αντιδήμαρχος, είμαι εδώ εκπροσωπώντας τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσο και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας. Καταρχάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας για την πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις για την οδική ασφάλεια.
Η τροχονομική αστυνόμευση για την ηλική αστυνομία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους όσον αφορά τη στρατηγική προτεραιότητα της ασφάλειας στην πόλη και στη χώρα ευρύτερα και περιλαμβάνεται στο στρατηγικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας για τα έτη 2021-2025. Είναι εύκολα κατανοητό ότι μια επιτυχή στην τροχονομική αστυνόμευση δεν μπορεί να περιορίζεται και δεν περιορίζεται μόνο στην αυξημένη αστυνομική παρουσία στο οδικό δίκτυο ή σε στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση να αμφισβητείται και η αξία αυτών των δράσεων. Μια επιτυχημένη αστυνόμευση τροχαίας λοιπόν πρέπει να στοχεύει και στοχεύει στην καλλιέργεια μιας ασφαλούς οδικής κουλτούρας και στην αλλαγή νοοτροπίας και οδικής συμπεριφοράς των χρηστών του οδικού δικτύου, έχοντας βέβαια ως απότερο στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται στο τετραετές πρόγραμμα, στρατηγικό πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα θέματα της οδικής ασφάλειας των οδηγών και των πεζών, καθώς επίσης και η ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για θέματα οδικής ασφάλειας, το οποίο βέβαια γίνεται τακτικά μέσα από τις ανακοινώσεις μας, αλλά και μέσα από τον απολογισμό οδικής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο. Εκεί αναδεικνύονται συνεχώς τα κύρια αίτια των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχονται οδηγίες ορθής χρήσης του οδικού δικτύου. Βέβαια, από αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να λείπει η μέρημνά μας για τους μελλοντικούς οδηγούς αλλά και καθημερινούς χρήστες του οδικού δικτύου, τα παιδιά μας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχουν ερεθίσματα από μικρή ηλικία στην κυκλοφοριακή αγωγή και στα κύρια αίτια τροχαίων ατυχημάτων, μεταφέροντάς τους παράλληλα και την εμπειρία μας. Η ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Ίσων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας έχουν συμμετάσχει σε πλήθος δράσεων με στόχευση στην οδική ασφάλεια. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά τα τελευταία τρία έτη, παρόλο που η πανδημία έθετε έναν ακόμη προβληματισμό, έλαβαν χώρα, πραγματοποιήθηκαν 88 διαλέξεις σε σχολικές αίθουσες στο νησί της Κέρκυρας, όπου συμπεριλαμβάνονται παιδιά πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, αλλά και προσχολικής ηλικίας. Επισκέψεις που αντιστοιχούν σε 1000 και πλέον παιδιά της τοπικής κοινωνίας. Σε αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τις ενημερωτικές καμπάνιες με διανομές φυλαδίων σε σχολεία κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επομένως, για εμάς ως ελληνική αστυνομία, είναι πολύ σημαντικό και συμπλέει, θα μπορούσαμε να πούμε, με την επιχειρησιακή μας δράση, το να βρισκόμαστε πλάι στους συμπολίτες μας και πολύ περισσότερο στα παιδιά μας, προκειμένου να ενημερώσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η οδική ασφάλεια. Πολύ περισσότερο όταν αυτό γίνεται με τη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και των άλλων αρμοδίων φορέων, καλύπτοντας έτσι το ζήτημα πολύπλευρα. Στο όλο εγχείρημα, δεν μπορώ παρά να τονίσω την σημαντική συμβολή του Ινστιτούτου Πάνος Μιλωνάς, το οποίο ως επιστέγασμα των δράσεων μας προσφέρει και τη χρήση προσωμιωτών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα δώσουν πολλά βιωματικά ερεθίσματα στα παιδιά μας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων και Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας θα συμμετέχει στο σύνολο των δράσεων με αστυνομικό προσωπικό και σε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και εξειδικευμένο προσωπικό τροχαίας. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας για την πρόσκληση και την πρωτοβουλία, η οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για την τοπική κοινωνία. Καλημερίζω όλους σας. Εμείς με τη σειρά μας, ως πυροσβέστες, έχουμε να πούμε ότι χαιρετίζουμε την πολύ σοβαρή προσπάθεια του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, που στο πρόσωπο της Αντιδημάρχου δείχνει πραγματικά την ευαισθησία που έχει σε τέτοιου είδους θέματα. Όλοι μας βλέπουμε στους δέκτες μας καθημερινά πόσα ατυχήματα γίνονται σε όλη την ολόκληρη τη χώρα. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως διασώστες πυροσβέστες τι βρίσκουμε όταν συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα. Θέλω να ευχαριστήσω και να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην κυρία Μιλωνά, η οποία είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνου Μιλωνά, με διεθνή αναγνώριση, και η ευαισθησία της, η οποία είναι πάνω σε αυτά τα θέματα, είναι παραδειγματική. Με το πρώτο τηλέφωνο, το γνωρίζω, αμέσως ανταποκρίθηκε
και ήθελε προσωπικά να έρθει και η ίδια για να παρακολουθήσει και να δείξει με τους προσωμιωτές της και να ευαισθητοποιήσει το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι αξίζει να το αναφέρω ως σημείο αναφοράς στα 20 χρόνια υπηρεσίας που έχω ως διασώστης πυροσβέστης. Το πιο σοβαρό τροχαίο που είχε συμβεί ήταν στην επαρχιακή οδό Ρόδας Σιδαρίου με 7 θυμάτους. Συμμετείχα προσωπικά και μπορώ να καταλάβω ακριβώς το τι γίνεται. Θα κλείσω μόνο με μία φράση. Η οδική ασφάλεια είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού και δεν πρέπει να λείπει από ένα πολιτισμένο νησί όπως είναι η Κέρκυρά μας. Η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου είναι ένας από τους 5 άξονες που τίθενται στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία, την οποία είχα την τιμή να παρουσιάσω και στη Βουλή των Ελλήνων πριν λίγες μέρες. Θα ήθελα όμως να μιλήσω και λίγο πιο προσωπικά, γιατί τέτοιες μέρες είναι που χάσαμε το γιο μου στο τροχαίο, στις 22 Μαρτίου του 2004 στο δρόμο Κορίνθου Πατρών, όπου ο Πάνος πήγαινε στο πανεπιστήμιο του να παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Επειδή ο Πάνος δεν είναι μόνο ο δικός μας Πάνος, αλλά ο Πάνος της κάθε ελληνικής οικογένειας, είναι πολύ σημαντικό για το Ινστιτούτο και για μένα προσωπικά αυτές τις μέρες να κάνουμε δράσεις που θα σώσουν ζωές και που θα διαμορφώσουν μια κουλτούρα οδικής και οδηγικής παιδείας στην Ελλάδα που θα βοηθήσει για να ζούμε καλύτερες μέρες. Στοχεύουμε ειδικά στους νέους στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί ένα μελλοντικό σύστημα μεταφορών, κυρίως για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί οι νέοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που περισσότερο επηρεάζεται από το οδικό τραύμα, καθώς τα τροχιά είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-29 χρόνων. Και δεύτερον, γιατί είναι η γενιά που θα κληρονομήσει τα αποτελέσματα των αποφάσεων που λαμβάνονται σήμερα και μπορούν να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους, με τις νέες ιδέες, στη διαμόρφωση ενός συστήματος προστασίας των χρηστών του οδικού δικτύου και της μελλοντικής κινητικότητας. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να προσθέσω και να σας ευχαριστήσω όλους σας για άλλη μια φορά και ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο, την κυρία Κόκαλη και τον Δήμαρχο βέβαια, τον κύριο Μαχημάρη και όλους τους συνεργάτες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον πρόσωπο και την Αστυνομική Διεύθυνση με την οποία η ελληνική αστυνομία έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.